Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα την Ειρήνη την Πασχαλέρη, τη διατροφολόγο της εκπομπής μας. Έλα, Ειρήνη. Γεια σας. Είναι και μανούλα. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Είμαι μεγάλη θαυμάστριά σας. Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω από κοντά. Να σου πω, εγώ ξέρεις τι τρώω κάθε πρωί. Τι? Ένα πράσινο μήλο. Ναι. Με ένα καρότο. Πολύ καλό. Μόνο. Αυτό ναι, θα πω τώρα να τρώμε το πρώτο μου. Αυτό είναι το πρώτο που τρώω. Ναι. Γιατί αυτά απορροφάνε καλά τις ίνες όταν είσαι νηστική. Γιατί μετά από το βράδυ. Δεν ξέρω τι απορροφάνε, την κοιλιά τη ρίχνει όμως. Τη ρίχνει. Αυτό το πρωινό θα σας πρότεινα μετά τις γιορτές. Την κοιλιά τη ρίχνει. Και βλέπετε εδώ και μιλάει και ένα από τα ρότερα σώματα όλων των εποχών. Εμένα μου το είπε ένας πάγχοντρος οδηγός που είχαμε, ναι, που του το είπε ο γιατρός. Όχι, είναι πολύ καλό να ξεκινάς με φρούτα και λαχανικά. Και είναι και αυτό, πράσινο μήλο με ένα καρότο. Καλό συνδυασμό. Το κάνω. Του τρώτε χρόνια αυτό. Το τρώω όταν τα δύσκολα. Τώρα το τρώω εδώ και τρεις μήνες. Μετά από τις γιορτές είναι δύσκολα, δεν είναι? Ναι, για αλλά όλους. Δεν έφαγα τίποτα. Ακόμα δεν έχω φάει με ολομακάρονα. Είδες πως είναι? Είναι. Ναι, γιατί ξέρεις τι. Όχι, είμαι πεισματάρα. Και δεν... καλά κάνετε. Γι' αυτό και διατηρήστε έτσι. Δεν μπορώ να γίνω. Είναι θέμα υγείας καταρχάς. Δεν το νιώθω ότι είναι θέμα υγείας. Υπάρχει όμως πάρα πολλοί κόσμος, μέσα είμαστε κι εμείς, που φάγαμε πάρα πολύ, Ειρήνη μου, και θα μας δώσει τώρα συμβουλές αποτοξίνωσης. Λοιπόν, ναι, αποτοξίνωση, καταρχάς να πούμε ότι επειδή η λέξη είναι λίγο παρεξηγημένη. Αποτοξίνωση με μονοφαγής, αποτοξίνωση με δεν τρώω τίποτα, τρώω μόνο φρούτα. Δεν θα πάμε σε αυτές τις λύσεις, γιατί δεν κάνουν καλό στον οργανισμό, ειδικά όταν έχουμε φάει πάρα πολύ. Δεν κάνει ξαφνικά να μην τρώμε τίποτα, να είμαστε μόνο με νερό, να είμαστε μόνο με φρούτα. Θα πάμε σε μια ισορροπημένη διατροφή πάλι, βγάζοντας αυτά που έχουμε φάει πολύ. Δηλαδή, κάποιος που έφαγε πάρα πολλά γλυκά, καλό είναι για ένα διβδόματο να κόψει εντελώς τη ζάχαρη. Δεν τρώει καθόλου ζάχαρη. Τα παστέλια είχα πάρει και τάχα τσακίσει. Είναι υγιεινά, αλλά έχουν πολύ ζάχαρη. Τάχα τσακίσει, ναι, αλλά το δω ότι υπάρχει. Το καταλάβω. Και όχι, παιδί μου. Το σουσάμι είναι ύπνο. Θέλει ένα μέτρο. Ναι. Και το σουσάμι είναι πολύ θρεπτικό, αλλά θέλει πολύ λίγο. Γιατί είναι... έχει πολλές θερμίδες. Πάμε να με τι να ξεκινήσουμε το πρωί. Το πρωί είναι καλό. Πριν κάνουμε αυτό με τα φρούτα που είπε η κυρία Καραγιάννη, που είναι πολύ καλό, να πίνουμε ένα ποτήρι χλιαρό νερό με σταγόνες λεμονιού. Λίγο λεμόνι θα πω εδώ, όχι πολύ. Αυτό φτιάχνει το pH του οργανισμού, χλιαρό το νερό για να είναι στη θερμοκρασία του σώματος και βοηθάει πάρα πολύ και την πέψη. Άρα, οτιδήποτε έχουμε σε φουσκώματα, πρίξιματα, δυσπεψίες, δυσκυλιότητα, αυτό θα μας βοηθήσει ειδικά αυτές τις μέρες. Χλιαρό νερό με λεμόνι. Δεύτερο, τα φρούτα που είπαμε. Εγώ εδώ θα πω, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απαιτητική μέρα, άμα δεν θέλουν σκέτα φρούτα, μπορεί να προσθέσουν λίγα αμύγδαλα ομά μαζί για να τους κρατήσει. Γιατί το αμύγδαλο έχει μέσα καλά λιπαρά. Οπότε αμύγδαλα μαζί με φρούτο, όπως είναι το μήλο, όπως είναι μια μπανάνα, όπως είναι δύο μανταρίνια. Είναι όχι πάρα πολύ καλό. Να είναι ομά, όχι. Καλό είναι επειδή φάγαμε και αποξηραμένα και έχουν και λίγο περισσότερη ζάχαρη. Αυτά όχι, να πάμε στα φρέσκα φρούτα τώρα. Με λίγους ξηρούς καρπούς. Μπανάνα ή μήλο ή μανταρίνια είναι τα καλύτερα. Όπως είπατε και το πράσινο μήλο είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί δεν έχει τα λιγότερα σάκχαρα. Πάμε στα μεσημεριανά. Άμα φάγαμε πολύ κρέας, που λογικά φάγαμε πολύ κρέας, να πάμε λίγο στα όσπρια πάλι. Συμφέρουν και οικονομικά τα όσπρια. Σωστό. Και μπορούμε να το πάμε και δεύτερη μέρα. Μ' αρέσουν τα όσπρια. Που είναι πολύ καλά, ξέρετε τι είναι. Ένα ωραίο tip για να μην πρίζεται η κοιλιά όταν τρώμε όσπρια είναι να τα συνδυάζουμε με λίγο ρύζι. Και τα αμινοξέα μπερδεύονται και μας δίνουν καλής ποιότητας πρωτεΐνη. Αντί για ψωμί, δηλαδή, θα βάλεις λίγο ρύζι. Και σε χορταίνει και είναι πολύ θρεπτικός συνδυασμός. Να πάμε στο ψάρι, να θυμηθούμε πάλι το ψάρι με λαχανικά και στα λαδερά. Δηλαδή, αυτές οι εβδομάδες, οι επόμενες των γιορτών, να μην έχουμε κρέας, κοτόπουλο κτλ. Να πάμε σε ψάρι, λαδερά και όσπρια. Το απόγευμα, φρέσκο χυμό από καρότο, πορτοκάλι και μήλο. Και εδώ είναι καλό να είναι πράσινο μήλο. Οπότε, να ο χυμός που λέγαμε, μπορεί να πάει και πρωινό, αν κάποιος δεν θέλει τους σκληρούς καρπούς. Και τώρα για το βράδυ σας έχω μία σούπα που είναι αποτοξινωτική, έχει πολλά λαχανικά μέσα. Θα τη φας. Μας έχεις και τη συνταγή για να την κάνετε τώρα όλοι όσοι θέλουν. Ακριβώς, οπότε πάρετε χαρτί και μολύβι. Έχει κρεμμυδάκι, πολύ απλά υλικά που τα έχουμε στο σπίτι, αρακά, μπρόκολο, πράσο, σέλερι, σέλερι είναι το σέλινο, ναι, κολοκυθάκι, λίγο λάδι, βασιλικό δυόσμο άνηθο. Αν θέλουμε αυτά τα βράζουμε είτε σε νερό, είτε σε ζωμό. Δηλαδή,
Κάποιο που θέλει να δώσει ακόμα πιο νόστιμη γεύση στη σούπα, τα βράζει σε ζωμό. Λαχανικών, ζωμό. Σε ζωμό λαχανικών. Τα περνάμε από το blender. Ναι. Πολτοποιείται αυτό για να μας κρατήσει. Δεν θέλουμε να είναι λαχανικά μέσα σε ένα νερό. Θέλουμε να είναι πολτός. Αυτό μας κρατάει πολύ καλά. Παχύρευστο αυτό. Παχύρευστο. Και αυτό χορταίνει πάρα πολύ. Σου δίνει όλες τις βιταμίνες όλων αυτών των λαχανικών και είναι εξαιρετικό για αποτοξίνωση.